Εγώ το διάβασα. Και είπε ο κ. Γιουργιδάκης και ο ίδιος έδωσε τις εντολές αυτές. Και λέω, αφού δώσατε τις εντολές αυτές για ίδιους λόγους, τους δώσατε. Γιατί δώσατε το δικαίωμα της αναθεώρησης στο τμήμα? Γιατί ο άλλος μπορεί να υποθέσει αυτή τη στιγμή ότι ξέρει τι γίνεται. Δίνουμε την να μην απαντήσει γιατί μα. Εσύ θέλει να πείτε να μην απαντήσει. Εγώ θα απαντήσω. Αφημώνεται, άμα φτάνει και λέτε και μετά. Άλλο απαντήσει. Για τη σχιζοφρένεια έχει ένα όριο. Τώρα αυτά αρχίσατε. Τώρα μας λέτε, μισό λεπτό, γιατί εδώ ξεπερνάμε τα όρια. Δεν επιτρέπεται, κύριε Δημάρχε, να λέτε τέτοια πράγματα για δημοτικούς συμβούλους. Γράψτε το για αυτό, σας παρακαλώ, γιατί έχετε κάνει. Προηγουμένως είπατε ότι θα τηρήσουμε όλοι τα όρια της ευπρέπειας, πάμε σε εκλογές. Και τώρα μέσα στο Συμβούλιο, κάτσε κύριε Λιάπη, κάτσε. Τώρα μέσα στο Συμβούλιο λέτε για δημοτικό συμβούλιο για σχιζοφρένεια. Και ξέρετε ότι υπήρξε δικαστική απόφαση για διακοπή των εργασιών κατά τη διάρκεια, συμβιβαστικά, το Δεκέμβριο. Δεν το ξέρετε αυτό? Πρώτη φορά τα ακούτε? Όχι, το άλλο, αυτό το ξέρω. Τη σχιζοφρένεια, τι δουλειά έχει εδώ μέσα? Παρακαλώ πολύ τώρα. Η σχιζοφρένεια, τι δουλειά έχει εδώ μέσα? Η σχιζοφρένεια, τη δουλειά έχει μέσα? Το χωρί εδώ πέρα, γενικά. Τι γενικά? Είμαστε σχιζοφρενείς δηλαδή? Όχι, αλλά να μας το πείτε. Εγώ λέω σχιζοφρένεια κυκλοφορεί. Α, κυκλοφορεί εδώ μέσα, σχιζοφρένεια. Ναι, εντάξει. Λυπάμαι για το επίπεδο, δυστυχώς. Να παρακαλέσω να κρατήσουμε. Διότι, κύριε Δαραμαρίνη, μισό λεπτό. Έτσι. Εμείς στο θέμα του κυρίου Τικυρλάκη το χειριστήκαμε άψογα γιατί κατανοήσαμε τους λόγους του ανθρώπου και λέμε τηρούμε μια άψογη στάση. Δεν μπορεί όμως επειδή ένας δημοτικός σύμβουλος έχει ορισμένα ερωτήματα να λέμε σχιζοφρένεια κυκλοφορεί εδώ μέσα. Υπάρχουν όρια. Σας παρακαλώ τέλος πάντων. Σας παρακαλώ. Και τα όρια πρέπει να τηρούνται εκατέρωθεν. Ναι. Τέλος. Ναι. Συνεχίστε κανονικά. Λοιπόν, υπάρχει μία δικαστική απόφαση μετά από αίτημα των κατοίκων και του εμπορικού συλλόγου η οποία εκδικάστηκε αρχές Δεκεμβρίου του 2009 και την οποία όλοι τη κερδίσατε. Και μάλιστα τη κερδίσατε με δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και προς τα μέσα ενημέρωσης. Και τι είπατε? Για να μην οκληθεί η εμπορική κίνηση, καλά θα κάνει, μας προτρέπατε και το κάναμε πράξη εμείς, η Δημοτική Αρχή να αναστείλει τα έργα για το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων. Μας το προτρέπατε και το κάναμε. Και συνεχίζω. Υπάρχουν αναφορές σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να μειώσουμε τα μέτωπα. Όχι πολλά μέτωπα στο κοινό της Κορίνθου, γιατί αναστατώνεται η ζωή μας, η εμπορική κίνηση, αναφορές, κατ' επανάληψη της μειοψηφίας εδώ, του εμπορικού συλλόγου. Και σας ήταν οι δηλώσεις. Και βεβαίως αντίστοιχα ανταποκρίθηκε ο αντιδήμαρχος τεχνικές υπηρεσίες και είπα μειώστε συνεργεία. Δεν είναι δυνατόν, τέλος πάντων, εντάξει, υπήρχε μια καθυστέρηση την οποία είμαστε υπέτειοι εμείς. Κάντε μια προσπάθεια να μην έχει και αναθεώρηση των τιμών. Αυτό ζήτησα, λοιπόν, γιατί εγώ γιατί καθυστέρησα τα έργα. Ο κύριος πνευματικός, επειδή βλέπει ειρηνίες, νομίζει ότι ο καθένας είναι αντιπαλός του και κάθε να ασχοληθεί με τον κύριο πνευματικό. Όχι. Αυτή την έκανα την διακύβωση και αυτό την έδωσα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, κύριε Γιάννη, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν η παράταση ευθύνεται ο φορέας, ο φορέας αγνίζεται και το κόστος. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Μεγάλο έργο είναι. Και τώρα λοιπόν το κόστος δεν είναι εντάξει καμία διαφορά τεράστια. Αυτό σας είπα. Μιλάμε για ελάχιστο κόστος. Εντάξει. Και η συγκεκριμένη εργολαβία, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος, έχει κάνει πολύ πιο πολλά από ό,τι ήταν υποχρεωμένη. Εγώ καταρχήν ψηφίζω την παράταση και ψηφίζω την αναθεώρηση και το δηλώνω από την αρχή. Εκείνο το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό είναι το γεγονός ότι οποιοδήποτε αν θέλετε νόμιμο αίτημα του εργολάβου να συνοδεύεται και από επίθεση του κυρίου Δημάρχου σε πρόσωπα, σε θεσμούς, διότι η αντιπολίτευση του Δήμου είναι θεσμικός φορέας και κυρίως σε επιθέσεις εντελώς ασύστατες. Σας λέω το εξής, κύριε Δημάρχε, επειδή επιτεθήκατε και σε πολίτες, είτε είναι φίλοι μου είτε δεν είναι φίλοι. Αν ακούσατε χτες στη Βουλή τον Υπουργό, τον κύριο Λεοβέρδο,
είπε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφέρει στα δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά, στα ελληνικά για να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Και το είπε στο μεγαλύτερο θέμα που συγκλονίζει αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία, το ασφαλιστικό. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν φοβάμαι τις προσφυγές, είναι δικαίωμα του πολίτη. Εμείς λοιπόν, γιατί ενοχλούμαστε όταν κάποιος πολίτης θέλετε εσφαλμένα, μπορεί να είναι εσφαλμένα, θέλετε δικαιολογημένα, πιστεύει ότι έχει δίκιο και πάει να το βρει. Αυτό είναι νοοτροπία μικροψυχίας και θα έλεγα και το εξής. Και εκδικητικότητα σε έναν του πολίτη. Και δεν μπορεί ο πολίτης να χαρακτηρίζεται ως φίλος του γιώτη ή εχθρός του πνευματικού και το αντίθετο. Είναι δημότης του Δήμου Κορυφαίων και έχει τα δικαιώματα. Αυτά λοιπόν κύριε Πνευματική όσον αφορά τη συμπεριφορά σας. Και θα επαναλάβω και το εξής, διότι όλα έχουν όρια και δεν θέλω να υπεργώ το χρόνο μου. Φράσεις περί σχιζοφρένειας, περί φίλων και εχθρών σε αυτό το Δήμο, ως εδώ και μη παρέκει. Διότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να διατηρηθούν οι τόνοι χαμηλά και να επικεντρωθούμε στο πραγματικό ζητούμενο που είναι η πορεία και η προοπτική του Δήμου και να αφήσουμε τις προσωπικές αντιεκδικήσεις. Και βλέπετε ότι εμείς όπου πρέπει να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε. Εγώ ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας υπερψηφίζω και το αίτημα της παράτασης και το αίτημα της αναθεώρησης παρά το γεγονός ότι εσείς είχατε κάνει μια χυδαία επίθεση στην αντιπολίτευση. Σεβασμό λοιπόν στους θεσμούς και σεβασμό και στα πρόσωπα. Γιατί κάναμε κανένα παρανομία, ξέρετε να ψηφίσετε κανένα παράνομο πράγμα. Αυτό που λέω νόμος ψηφίστε την ιδιότητα. Και αν θέλετε το ψηφίστε. Αν δεν θέλετε, μην το ψηφίσετε. Και κάτι άλλο. Η συμπεριφορά η δική σας συνάδει με τη συμπεριφορά των φίλων σας. Εσείς, δημόσια, είχατε τοποθετηθεί εναντίον των πεζοδρομήσεων. Τη εθνική αντίσταση, τη Πυλαλινού, αυτά τα οποία πήγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαν και τη δική σας πολιτική κάλυψη. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό. Και βεβαίως, αν εσείς δεν το ξεχνάτε, εμείς θα το θυμίζουμε στους κορίτες και στους κορίτες. Θα τους θυμίζουμε λοιπόν τη δική σας πολιτική συμπεριφορά που στόχο είχε να μην ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ζούμε σε ένα χώρο που η πολιτική δεν έχει θέση στη δικαιοσύνη. Και ζούμε σε μια χώρα που έχει σύνταγμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Πνευματικέ, δεν έχει ανάγκη πολιτικών καλύψεων για να αποφασίσει. Έτσι. Συνεπώς, αυτό είπα. Αυτό είπα. Είπατε προηγουμένως ότι πήγε μια υπόθεση. Εκτός αν δεν ξέρετε τι λέτε. Πήγε μια υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πολιτική κάλυψη. Αυτά ξεχάσατε. Ο κύριος Φαρμάκης έρχεται. Επειδή δεν το κατανοήσατε, κύριε Γιώργη, να το πω πιο απλά. Εσείς στηρίξατε πολιτικά, δεν μίλησα εγώ για παρεμβάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στηρίξατε πολιτικά τους φίλους σας, δημόσια, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσια, όσον αφορά την προσφυγή τους, που στόχο είχε να μην ολοκληρωθούν οι πεζοδρομήσεις. Να μην γίνει η πεζοδρόμηση στην αντίσταση, εθνική αντίσταση, να μην γίνει η πεζοδρόμηση στην Πλαρινού, να ξαναχαλάσουμε την Κολοκοτρώνη, την Κύπρου και να την κάνουμε δρόμο, να ξανακάνουμε δρόμο την Περιάνου. Τα ξεχάσατε αυτά. Δεν τα ξεχνάω, διότι έχω πει. Κατρέψαμε τον προεδρικό σα. Εγώ δεν σα διέκοψα. Είναι λίγο οδηγιώνα σα. Ότι δεν είναι τίποτα οδηγιώνα. Αν αρνούμε ό,τι έχω σα. Αυτό που αγκαλιάζει η Κορίνθη είναι οδηγιώνα σα. Γιατί εσεί κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν να μην γίνουν πεζοδρομήσει, να μην αλλάξει η πόλη τη Κορίνθη στο κέντρο, να μην είμαστε υπερήφανοι ως Κορίνθη που έχουμε πλέον μια ωραία πόλη. Είσαστε αντίθετοι, κύριε. Τις αγκαλιές των Κορινθίων θα τις δούμε σε λίγο χρόνο. Αφήστε τις δίκες. Θα τις δείτε. Λοιπόν, αφήστε αυτά. Ψυχραιμία λοιπόν. Και σας λέω, όσοι πάνε σε εκλογές, και εσείς, και όσοι είσαστε εναντίον των πεζοδρομήσεων και κάνατε ό,τι είναι δυνατόν. Ή εσείς πολιτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο ή οι φίλοι σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας να σταματήσετε αυτές τις δομήσεις. Εμείς τολμήσαμε, μπήκαμε μπροστά, αφουγκραστήκαμε τη στριπτή πλειοψηφία των Κορίνθιων που ήθελαν πεζοδρομήσεις, τις υλοποιήσαμε και θα δείτε ότι αυτό το έργο θα αναγνωριστεί και εσείς θα απομονωθείτε.